Οι χαμηλέ τιμέ των βουλγαρικών χειμερινών θερέτρων τόσο σε διαμονή και υπηρεσίε, όσο όμω και σε προσφορά κινήτων για αγορά, φαίνεται πω όλο και περισσότερο του Έλληνε. Εν μέσω κρίση, λοιπόν, κάποιοι, κυρίω βορειοελλαδίτε, ψάχνουν για χρυσέ ευκαιρίε στον Μπάνσκο, στον Μπόροβετ και αλλού, αφού οι τιμέ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα ύστερα από μια πραγματική έκρηξη τα προηγούμενα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έγιναν επενδύσει πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν μια πενταετία περίπου, τότε ξεκίνησε και η Βουλγαρία να γίνεται στόχο από του Έλληνε για να επενδύσουν, να κάνουν μια επένδυση σε ακίνητο. Είτε αυτό είναι γη, είτε εκεί πέρα λέγεται μια κατοικία παραθεριστική, θα το λέγαμε, έστω χειμένη παραθεριστική. Ε, με το που ξεκίνησαν οι Έλληνε να πηγαίνει κάποια ομάδα, εν περιπτώσει, Ελλήνων να επενδύσει Βουλγαρία, άρχισε η Βουλγαρία να ανεβάζει τις τιμές στα κινητά τους, γιατί είδαν ε, μεγάλη ζήτηση από Ελλάδα. Στη συνέχεια με το που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, σταμάτησε και εκεί πέρα να πηγαίνει ε, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να κάνει την επένδυσή του. Προτίμησαν ε, πιο πολύ επιφυλακτικά να κάνουν επενδύσει όσο μπορούσαν στη χώρα του που γνωρίζαν καλύτερα τα νομοθετικά, το νομοθετικό πλαίσιο. Και τώρα σαφώ και η Βουλγαρία κατεβάζει τις τιμέ στα κινητά του και τα πιάνει στα προ τιμέ, στι χαμηλέ τιμέ που είχαν εξ αρχή. Θεωρείτε λοιπόν τώρα πλέον με τι χαμηλέ τιμέ θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερο ακόμα και Έλληνε την οικονομική κρίση. Σαφώ, δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρεται για μια παραθυριστική κατοικία, πλέον όχι για επένδυση αλλά παραθυριστική κατοικία, θα ήταν ε, ένα ε, προορισμό ε, εύκολο για αυτού. Ύστερα από ένα πραγματικό μπούμ στα ακίνητα, κυρίω στα θερινά και χειμερινά θέρετρα, οι τιμέ έχουν σήμερα κατακριμμιστεί. Με αποτέλεσμα να έχουν πέσει ακόμη και στο μισό σε σχέση με αυτέ πριν από 2 με 2,5 χρόνια. Έτσι, πέρα από την προσέλκυση του τουριστικού συναλλάγματος, η γειτονική χώρα την να γίνει ο κύριος ανταγωνιστής στην αγορά για την απόκτηση μιας θερινής ή χειμερινής παραθεριστικής κατοικίας.